Καλημέρα. Καλώς ήρθες, Άντζελα. Συγγνώμη να πω. Ξέρω, το θυμάμαι το όνομα. Να πω ότι είσαι η μοναδική η οποία μπορεί να συνδυάσει το ένα πρωινό τρώγοντας, ας πούμε, κεμπάπ με γιαουρτί. Μπορώ να συνδυάσω τα πάντα. Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω τα πάντα. Είμαι η καλύτερη. Είσαι η καλύτερη. Το έχουμε πει αυτό. Πάμε τώρα να διευκρινίσουμε. Με την NASA. Τι έχει γίνει με την NASA? Εγώ θυμάμαι πριν μερικά χρόνια, εσύ, Άντζελα, που ξαφνικά είχε γίνει ντόρος στις τηλεοράσεις. Βγαίνανε οι αστρολόγοι, το λέγανε. Τα τηλεπεριοδικά, θυμάμαι τότε, τα τηλέραμα, όλα αυτά γινόταν χαμός με τον Οφιούχο. Να. Το 13ο ζώδιο. Τώρα επανέρχεται αυτό το θέμα. Λοιπόν, άκου τώρα, το ότι γενικά η NASA μπορεί να συνδέεται με κάποιο τρόπο με την αστρολογία, λίγο με, ξέρετε, με μπερδεύει, με ξεπερνά, ας το πούμε. Θέλω να εξηγήσω ακριβώς τι συμβαίνει, τι σημαίνει η αστρολογία και πώς έχει γίνει το σύστημα το οποίο ακολουθούμε. Δεν θα μπω σε τεχνικά θέματα, απλά να το εξηγήσω. Λοιπόν, ισχύει όντως ότι έχει γίνει μία μετατόπιση και ότι βρισκόμαστε, ας πούμε, κάποιες μοίρες, 23 μοίρες περίπου, πιο πίσω, γιατί το σύμπαν δεν είναι στατικό, κινείται, άρα λοιπόν αλλάζουν οι θέσεις. Ωραία. Αυτό είναι αστρικά. Η αστρολογία όμως, αυτό που έχει κάνει, είναι ότι πριν από 2.000 χρόνια είδανε λοιπόν τους αστερισμούς στον ουρανό, τους μελετήσανε και φυσικά είδανε, το χωρίσανε λοιπόν σε 12 ζώδια. Άρα λοιπόν η έμπνευση έρχεται από τους αστερισμούς, όμως η αστρολογία έχει ζώδια. 360 μοίρες χωρισμένοι σε 12 σημεία, τα οποία είναι ίσα. Οι αστερισμοί δεν είναι ίσοι, γιατί αν το πηγαίναμε έτσι, τότε θα είχαμε 45 μέρες, θα ήμασταν κάτω από την επιρροή της Παρθένου. Το θέλουμε, δεν το θέλουμε? Όχι. Okay. Λοιπόν, είναι όλοι οι αστερισμοί είναι με εντελώς διαφορετικά μεγέθη. Άρα λοιπόν εδώ πέρα η αστρολογία έχει να κάνει πολύ με τη σχέση του ήλιου προς τη γη. Οι τέσσερις εποχές, όπου είναι η αιρινή ημερία, πριν 2.000 χρόνια ήταν όντως τον κρυό. Και ο κρυός είναι το έναυσμα, το ξεκίνημα. Άρα, τώρα, αυτά που βλέπουμε τώρα, τις αλλαγές των ζώων, είναι αστρικά. Δεν ενισχύουν. Είναι αστρικά. Ωραία. Όχι για την αστρολογία. Η αστρολογία έχει να κάνει καθαρά με το σύστημα, το οποίο είναι μια γλώσσα, είναι μια επεξήγηση, μια εξέλιξη που βασίζεται σε τέσσερις εποχές. Και είναι η αιρινή ημερία. Δεν με νοιάζει, λέει, να σου πει ότι είμαι. Ναι, ακριβώς. Δεν αλλάζει. Δεν αλλάξει εσύ. Μα να πω και κάτι άλλο. Να πω και κάτι άλλο. Επειδή είναι οι ημερίες. Λοιπόν, είναι η μηδενική κρυού και η μηδενική του ζυγού. Και έχουμε επίσης και τα ηλιοστάσια που είναι η μηδενική καρκίνου με τη μηδενική του εγώκερου. Ο τροπικός, οι δύο τροπικοί, αν είναι έτσι, τότε να μην λέγεται του καρκίνου και του εγώκερου στη γη, να λέγεται των διδύμων και του τοξότη. Γιατί δεν τα αλλάξανε? Ρε παιδί μου, αλλάζει κάτι, εγώ παραμένω. Δεν αλλάζει τίποτα, είσαι κανονικά αυτό. Αρχιτρικά αυτό είναι αστρολογία, δεν αλλάζει τίποτα. Ζώδια, θέλω να πω μια τάκα αμίμητη που μου έχει μείνει χαραγμένη μέσα στη μνήμη του... αυτού του κεφαλιού που βλέπετε. Ναι, ήταν πριν πάρα πολλά χρόνια σε μια εκπομπή, αν θυμάμαι καλά, του Ανδρέα Μικρούτσικου. Έχει έρθει μια κυρία, μιλάει για μια άλλη κυρία έξαλλη, σε κατάσταση έξαλλη, ήταν και ψηλή νταρντάν, ναι, αυτή, και λέει, πες της ότι θα την κάνω να δει και την άλλη πλευρά της Σελήνης. Αυτή που δεν έχει δει ούτε η NASA. Λοιπόν, με αυτό θα ξεκινήσουμε. Γελάει ο Καρμελός. Με αυτό θα ξεκινήσουμε. Τα ζώδια είναι 12. Τέλος. Πάμε. Αυτό. Λοιπόν, πάμε. Σήμερα είναι μία μέρα στην οποία μέχρι το απόγευμα η Σελήνη στον κρυό θα συναντήσει τον Πλούτωνα σε όψη τετραγώνου με τον εγώκερο που, στον εγώκερο που έχει επιστρέψει. Άρα λίγο έχουμε καταστάσεις χειραγώγησης, έχουμε καταστάσεις λίγο με συναισθήματα έντονα, πλούσια, να αισθανόμαστε κάπου ότι δεν είναι και τόσο καλά. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα σταματήσει μετά τις 8.30, αλλά όταν βρέχει, όλους μας επηρεάζουν, το ξέρετε, το θέμα μας είναι πόσο προστατευμένοι βρισκόμαστε σε αυτό το διάστημα. Λοιπόν, κρυάρια μου, για εσάς λοιπόν η Σελήνη βρίσκεται στο δικό σας το ζώδιο. Έως να αποχωρήσει λοιπόν σήμερα το απόγευμα θα συναντήσει τον Πλούτωνα. Για εσάς λοιπόν εδώ είναι πολύ αναγκαία η επικοδομητική εκτόνιση γενικά αυτής της ενέργειας που μπορεί να αισθάνεστε, ότι μπορεί να μην έχετε τον έλεγχο, να είσαστε σούπερ συναισθηματικοί, να έχετε κάποια συναισθήματα, τώρα δεν ξέρω, εκδίκησης θα είναι, αισθάνεστε ότι λίγο σας πιέζουν οι άλλοι. Γενικά όλο αυτό λοιπόν θα πρέπει να το εστιάσετε πιο σωστά σε πολύ καλύτερα θέματα. Κάτι δεν πάει καλά. Ναι, εντάξει, πάμε λοιπόν. Παιδιά, εντάξει, για τον κρυό λες, από κλίτρα πηγαίνουν όλα καλά. Λοιπόν, σημαντικό λοιπόν για εσάς, όπως φαίνεται, δεν είναι η ανασύνδεση.
σύνταξη των δυνάμεων και μάλιστα τη δύναμη την δική σας. Δηλαδή το έναυσμα, το τι θέλετε να κάνετε και φυσικά αυτή όλη η ενέργεια να βρίσκεται στα δικά σας τα χέρια. Λίγο προσοχή σε επαγγελματικά ζητήματα τα οποία μπορεί να σας αγχώνουν έτσι και την πορεία της ζωής σας. Ταύρη μου, λοιπόν, μετά τις 8.30 που θα περάσει η Σελήνη στο δικό σας το ζώδιο, πέφτει μια πολύ μεγάλη έμφαση στις ανάγκες σας και στα θέλω σας, γιατί η Σελήνη είναι πλέον στο δικό σας το ζώδιο. Τώρα η αλήθεια είναι ότι με τον Άρη να βρίσκεται στη βάση του οροσκοπίου σας υπάρχουν εντάσεις. Δηλαδή μπορεί να τα βάλετε με κάποια άτομα κοντινά σας, μπορεί να αισθάνεστε ανασφάλειες, γενικά μπορεί να είστε εκνευρισμένοι, να αισθάνεστε ότι τα πράγματα δεν βγαίνουν έτσι όπως τα θέλετε. Γι' αυτό λοιπόν είναι καλύτερο να κάνετε μια αναγνώριση των δυνατοτήτων σας και να μην βάζετε, ξέρετε, τα νεύρα σας αυτό και την ένταση προς τους άλλους και να εστιάσετε περισσότερο στο τι μπορείτε να κάνετε εσείς και στο πόσο μπορείτε να προχωρήσετε καλά εσείς και με στις σχέσεις και στα επαγγελματικά σας. Δίδυμή μου, λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έως τις 21 έκτου ο ήλιος από το δικό σας το ζώδιο θα συναντήσει την Ήρα. Η Ήρα λοιπόν ήταν αυτό της πίστης. Άρα λοιπόν εσείς εδώ πέρα είναι πολύ σημαντικό να δείτε πόσο αφοσιωμένοι μπορείτε να είσαστε και δεσμευμένοι σε ζητήματα που αφορούν τη ζωή σας, τα θέλω σας, γενικά τις σχέσεις και σε επαγγελματικά ζητήματα. Όπως επίσης σας δίνει και μια δυνατότητα να χτίσετε ένα πιο σοβαρό προφίλ, να είσαστε πιο καλά, δηλαδή να προβάλλετε προς τα έξω. Δεν αποκλείεται μάλιστα να θέλετε να κάνετε πιο σοβαρές σχέσεις, να γνωρίσετε κάποιο άτομο το οποίο δηλαδή να έχει κάποιο μέλλον και επίσης να εξετάσετε πολύ και τα ταιριάσματα. Είναι και στο προσωπικό ζήτημα αλλά και στο επαγγελματικό. Καρκίνη μου! Η Σελήνη λοιπόν είναι στην κορυφή του οροσκοπίου σας, άρα λοιπόν τα επαγγελματικά σας αφορούν πάρα πολύ. Είτε αισθάνεστε ευάλωτοι, είτε αισθάνεστε ότι έχετε μία δύναμη την οποία πρέπει να εκμεταλλευτείτε. Το γεγονός ότι ο Πλούτονας έχει επιστρέψει απέναντί σας έχει δύο σενάρια. Ένα είναι ότι αισθάνεστε πως μπορεί οι άλλοι να έχουν έναν έλεγχο πάνω στη ζωή σας και στις σχέσεις και στα επαγγελματικά, είτε ότι πρέπει να ανακτήσετε εσείς αυτόν τον έλεγχο, γιατί κάτι σας θυμίζει κιόλας από το παρελθόν, έχει ξαναγίνει αυτό. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να δείξετε τη δική σας δυναμική και το πώς μπορείτε λοιπόν να εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητές σας, τα ταλέντα σας, όπως επίσης και πόσο μπορείτε μέσα σε αυτή τη σχέση να είσαστε ισότιμοι. Λιοντάρια μου, λοιπόν το απόγευμα, το βράδυ, μάλλον θα περάσει η Σελήνη στο ζώδιο του Ταύρου, για σας είναι στην κορυφή του οροσκοπίου σας. Επειδή έχετε και τον Άρη στο δικό σας το ζώδιο, βέβαια και την Αφροδίτη που σας δίνει πάρα πολύ να ασχολούνται μαζί σας, έχετε σας τελικιστική τόπα, έχετε ένα μαγνητισμό που όλοι ασχολούνται μαζί σας. Εδώ λοιπόν θέλει να είσαστε δυναμικοί. Αλλά όχι παρορμητική. Δηλαδή, μην παίρνετε γρήγορα αποφάσεις, μην βιάζεστε σε όλο αυτό. Να το πηγαίνετε λίγο λαού-λαού. Άρα, λοιπόν, εστιάστε περισσότερο στα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Εστιάστε στα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Έχετε πολλά να δείτε και να τα εξετάσετε, το οποίο θα είναι προς το συμφέρον σας. Λοιπόν, Παρθένη μου, για εσάς λοιπόν εδώ. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένας συναισθηματισμός, υπάρχουν κάποια θεμεθαμένα αισθήματα, κάποια αποθυμένα που μπορεί να έχετε, λίγο έναν θυμό. Ιδιαίτερα, όπως είπαμε, αν κάτι δεν σας βγαίνει ή πως το θέλετε, γενικά αν αισθάνεστε ότι δεν έχετε τον έλεγχο των καταστάσεων. Εδώ λοιπόν για εσάς θα ήθελα να αποφύγετε τα οποιαδήποτε βιαστικά συμπεράσματα αλλά και τις κρίσεις. Και όταν λέμε κρίσεις, τι κρίνω, πώς κρίνω κάτι, πώς το κριτικάρω ή γενικά ποιο είναι το συμπέρασμα μέσα από το οποίο θα βγάλω. Επίσης, επειδή θα έχετε και την Δήμητρα στο ζώδιό σας μέχρι τις 26 του μήνα, θέλω να βρείτε κάποια σημεία επαφής. Υπάρχει μία πίστη και μία αφοσίωση και στις σχέσεις σας και στις συνεργασίες σας, το οποίο θα αποδώσει στη συνέχεια, θα το καταλάβετε αργότερα. Τα πράγματα, είπαμε, σιγά-σιγά ανοίγουν. Ζυγή μου, εδώ λοιπόν έχουμε τη Σελήνη απέναντί σας, στον τομέα των σχέσεων, επαφών. Με τον Πλούτονα όμως να είναι στη βάση του οροσκοπίου σας, υπάρχουν κάποια φοβικά συναισθήματα ή κάποιες επαναφορές από το παρελθόν, κάποια συναισθήματα πολύ πιο βαθιά. Φόβοι οι οποίοι μπορεί κάτι να χάσετε, να υπάρξει μια αστάθεια. Θέλω λοιπόν να τα απομονώσετε όλα αυτά και γενικότερα σας δίνει μια ευκαιρία για να μπορέσετε να λύσετε κάποιες προβληματικές περιοχές, όπως επίσης να αποκτήσετε λίγο περισσότερη εμπιστοσύνη σε άτομα τα οποία έχουν δοκιμαστεί. Εάν δεν είναι δοκιμασμένα ή αν νιώθετε ότι σας κάνουν κάποιο κακό, είναι μια καλή στιγμή για να εκφράσετε τα συναισθήματά σας και τις σκέψεις σας και είτε να συνεχίσετε τη σχέση με άλλες βάσεις, είτε να απομακρυνθείτε. Σκορπιέ μου, λοιπόν,
Εδώ για σας έχουμε τον Άρη να κινείται στην κορυφή του οροσκοπίου σας, το οποίο έχει ένα δυναμισμό και γενικά και στα επαγγελματικά σας και να θέλετε να φανείτε περισσότερο. Γίνεται λίγο βάρβαρα, η αλήθεια είναι. Πάντα δημιουργείται αυτό το θέμα με τον Άρη στην κορυφή του οροσκοπίου. Γι' αυτό λοιπόν κρατήστε το δυναμισμό, πάρτε πρωτοβουλίες, αλλά με τη Σελήνη που θα περάσει απέναντί σας μετά το απόγευμα, δείξτε λίγο τα πιο θετικά σας στοιχεία. Έτσι, λίγο κάντε έτσι ένα κλάδο ηλέας, να είστε πιο καλά με τους άλλους, λίγο ηρεμία, λίγο να συγχωρέστε, λίγο να δείξετε κι εσείς ότι δεν είσαστε τόσο άγριοι. Ή γενικά να δείξετε και ένα άλλο προφίλ, πιο ήρεμο. Γενικά έχει μία δύναμη και εξουσία στην οποία την επιδιώκετε πάρα πολύ αυτόν τον καιρό. Μπορεί να σας βγει σε καλό, όμως αν ξέρετε, άμα γίνετε λίγο ανθρωποδιώχτες, όπως το λέω, αυτό θα είναι αρνητικό απέναντί σας. Τοξότες μου, λοιπόν. Ο Ήλιος και η Δήμητρα θα μείνει μέχρι τις 21 του Ιουνίου απέναντί σας στον τομέα των σχέσεων. Εδώ η αλήθεια είναι ότι κατά κάποιο τρόπο και οι σχέσεις σας και η συνεργασία σας ζητάνε μια πρακτική και συναισθηματική υποστήριξη. Λίγο έμπρακτα δηλαδή να δείξετε ότι είσαστε εκεί. Χρειάζονται τη βοήθειά σας και μπορεί επίσης και εσείς να χρειάζεστε τη βοήθεια των άλλων. Αν συμβαίνει αυτό, πρέπει να το δηλώσετε, να μιλήσετε επ' αυτού και να το ζητήσετε. Με την Σελήνη να περνάει με το Δία και το Βόρειο Δεσμό στον τομέα των εργασιών αλλά και της υγείας, θέλει λίγο να προσέξετε περισσότερο τις λεπτομέρειες πάνω στα εργασιακά σας. Γενικά, αν πηγαίνετε λίγο γρήγορα και αμελείτε τις λεπτομέρειες οι οποίες κάνουν κακό και μπορεί να παρασύρουν και τους άλλους, όπως επίσης να εργαστείτε και λίγο πάνω στην ευεξία τη δική σας, λίγο γυμναστική, λίγο να εκτονώσετε την ενέργεια πιο θετικά πάνω σε αυτό. Προσοχή όμως σε έξοδα μπορεί να γίνουν για ρούχα, για παράδειγμα, ή γενικά για, ξέρετε, κάπως λίγο να φτιάξετε τη διάθεσή σας. Εγώ, κερί μου, λοιπόν, με τον Πλούτονα να βρίσκεται με επιστροφή στο δικό σας το ζώδιο και την Σελήνη στην βάση του οροσκοπίου σας που είναι και τα οικογενειακά σας. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να υπάρχει μια ισχυρή θέληση, αλλά μπορεί να υπάρχουν και κάποιες κυρίαρχες τάσεις. Λίγο δηλαδή να υπάρχουν κάποιες συγκρούσεις μέχρι το απόγευμα με κοντινά άτομα τα οποία κάνουν αυτά που εσείς δεν θέλετε ή όπως δεν τα θέλετε. Η παγίδα είναι η αρνητικότητα, γιατί συνήθως βγαίνουν κάποια αρνητικά συναισθήματα στους εγώκερους όταν τα βλέπετε με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν χτίστε ισχυρούς δεσμούς αντί να ανατρέχετε στο παρελθόν και να δημιουργείτε τα προβλήματα. Υδροχόη μου, ναι, θα το πω. Κοφτερή γλώσσα και μηδενική ανοχή. Η αλήθεια είναι ότι πολλά πράγματα σας πάνε τα νεύρα και δεν κρατιέστε και δεν μπορείτε να συγκρατηθείτε με αυτήν την ένταση. Θέλω να σας πω ότι εδώ, επειδή αυτό το που... αυτός ο Ήλιος με τη Δήμητρα, θέλω να σας πω ότι κατά κάποιο τρόπο φέρνει κανόνες συμπεριφοράς στο να φέρεται ο άλλος όταν είσαστε σε μία σχέση με πίστη. Σωστά, δηλαδή έχετε λίγο τα νεύρα σας στο πώς συμπεριφέρεται ο άλλος απέναντί σας. Δεν ξέρω πώς το πω σε στις δημιουργικές ζητήματα. Σας έλεγα εγώ στο διάλειμμα για την Τίκη. Θέλω να σας πω, μετά λοιπόν το απόγευμα, όπου θα περάσει και η Σελήνη στον Ταύρο, είναι μια καλή στιγμή για να κάνετε αυτή τη λύση των παρεξηγήσεων, αν και δεν κρατιέστε, γιατί έχετε πολύ πλούσια συναισθήματα. Και τέλος, για τους ηχθείς μας, δεν ξέρω, θα μου πεις στο διάλειμμα. Λοιπόν, και τέλος για τους ηχθείς μας εδώ, έχετε, είναι μια μέρα στην οποία έχετε πολλές οικονομικές επιδιώξεις και γενικά μια θέληση διατήρησης της σταθερότητας σε ό,τι και να έχετε κερδίσει. Γιατί έχουμε και τον Κρόνο, ο οποίος σε λίγο θα κάνει όψη με τον Ερμή. Άρα λοιπόν, εσείς αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα άγχος, υπάρχει ένα τρομακτικό άγχος που δεν ξέρετε πώς μπορείτε να βρείτε κάποιες λύσεις για όλο αυτό το πράγμα, το οποίο είναι και συναισθηματικό αλλά και πάρα πολύ υλικό. Η αλήθεια είναι ότι έχετε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη φροντίδας και να δώσετε αλλά και να πάρετε και φυσικά να έρθετε πιο κοντά στους ανθρώπους τους οποίους σας αγαπάνε και τους αγαπάτε. Αυτά λοιπόν.